Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι ευχαρίστηση να σας καλωσορίζω όλους σε ένα πάνελ για τη βιωσιμότητα στον τουρισμό. Ένα πάνελ στο οποίο έχουμε την σύνθεση την οποία θα ήθελε να έχει κανείς. Εκ δεξιών μου δεν πιστεύω χρειάζεται συστάσεις ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας, και ο υπεύθυνος για τον τουρισμό από πλευράς των επιχειρήσεων, ο κύριος Γιάννης Ρέτσος. Έχουμε επίσης και δύο εκπροσώπους του Civic Society, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το κομμάτι της βιωσιμότητας. Έχουμε την κυρία Μάρο Ευαγγελίδου, η οποία είναι η υπεύθυνη θεσμικού πλαισίου στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Αλλά έχει και μια δεύτερη ιδιότητα η οποία είναι χρήσιμη στην σημερινή μας συζήτηση, μιας και ήταν Γενικός Γραμματέας Σχεδιασμού στο σημερινό ΙΠΕΝ. And thank you for bearing with our Greek. So we also have the distinct pleasure of having Sneška Mihailović with us, who is the Secretary General of Europa Nostra, that is the umbrella organization that is fighting for the preservation of the cultural and historic attributes of Europe, which is something which is relevant for us today. Η ιστορία της βιωσιμότητας στον τουρισμό είναι κάτι το οποίο γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό. Όχι μόνο γιατί η βιωσιμότητα, όπως ακούσαμε και στο προηγούμενο πάνελ, στο οποίο ο κύριος Κικίλιας ανέφερε και την πρωτοβουλία την οποία κάνουν μαζί με την Google, βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των τουριστών, άρα ανταποκρινόμαστε στις σημερινές απαιτήσεις, θα έλεγα μάλιστα ότι στις απαιτήσεις του κοινού το οποίο μας ενδιαφέρει, αλλά γιατί είναι σημαντικό όταν σκεφτόμαστε την μακροπρόθεσμη πορεία του τουρισμού. Και εδώ έχουμε τα παραδείγματα, έχουμε το παράδειγμα του τι έγινε στην Κώστα Μπράβα, όπου η επενδυτικός ενθουσιασμός οδήγησε στην απώλεια του χαρακτήρα ενός μεγάλου κομματιού της Ισπανίας, ενώ άλλες περιοχές της Ευρώπης έχουν καταφέρει με διαφορετικές πρωτοβουλίες, τόσο από πλευράς ρυθμιστικής, όσο και από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης, να κρατήσουν τον χαρακτήρα, αλλά και να προσελκύσουν τους τουρίστες τους οποίους θα θέλαμε. Εδώ θα ήθελα να πω επίσης ότι όταν σκεφτόμαστε για τον τουρισμό, θα είχε νόημα να το σκεφτούμε και λιγάκι με ένα ευρύτερο τρόπο, όχι μόνο με τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται προκειμένου να περάσουν μία ή δύο εβδομάδες στην Ελλάδα το καλοκαίρι, αλλά αυτό το οποίο είναι η εκπεφρασμένη στρατηγική και της κυβέρνησης, η οποία είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι θα περνούν ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου τους εδώ, είτε αυτοί είναι εύποροι συνταξιούχοι, είτε αυτοί είναι οι ψηφιακοί νομάδες. Και εδώ έρχεται και το πρόβλημα, διότι ο ψηφιακός νομάς δεν έρχεται για να πιει φρέντο σε μία ξαπλώστρα. Και δεν έχουμε ακόμα το καθεστώς το οποίο θα μπορεί να μας επιτρέπει να έχουμε κομμάτια τα οποία είναι αυτά τα οποία δείχνουμε και στα σποτάκια του ΟΤΕ, αυτήν την Ελλάδα η οποία δεν έχει ακόμα χάσει την ιδιαιτερότητά της. Και εδώ είναι και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε από πλευράς ρυθμιστικής, διότι αν σκεφτεί κανένας παραδείγματος χάρη, οι στρατηγικές επενδύσεις τις οποίες έχουμε περάσει δεν ζητούν από τους επενδυτές να βελτιώσουν την ικανότητα των περιοχών μας να μπορέσουν να δεχτούν τουρίστες. Είδαμε τις δυσάρεστες εικόνες στην Μύκονο με τους βόθρους να ξεχυλίζουν, το οποίο σίγουρα δεν βοηθάει το κομμάτι της βιωσιμότητας. Και το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε υποδομές, αλλά επίσης να δώσουμε και το πλαίσιο στο οποίο αν κάνουμε ανάπτυξη, δεν θα φάμε το ίδιο μας το ψωμί. Το κομμάτι της βιωσιμότητας δεν είναι μονάχα το buzzword το οποίο ενδιαφέρει τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται. Έχει να κάνει με τις επιλογές που θα κάνουμε και μιλώντας ως καθηγητής στρατηγικής, ξέρω ότι κάθε κομμάτι της στρατηγικής έχει δύσκολες επιλογές. Πρέπει να λες όχι και όχι να λες ναι. Και ήδη ακούσαμε νωρίτερα τον Υπουργό να πει κάτι το οποίο είναι αρκετά ρηξικέλευθο στο επίπεδο του τομέα του, όταν σκέφτηκε το τι σημαίνει κάνω ταμείο. Διότι κάνω ταμείο δεν σημαίνει υποχρεωτικά, το οποίο ήδη νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο θα ήθελα να αναγνωρίσω, ότι έχουμε μεγαλύτερο αριθμό τουριστών. Διότι σε αρκετές περιοχές έχουμε πλέον φτάσει στα όρια μας.
Και το ενδιαφέρον είναι ότι η πολιτική πλέον ασκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πριν από λίγες ημέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέτρεψε νόμους και προεδρικά διατάγματα του κράτους, ασχέτως από ποια κυβέρνηση τα έχει φέρει. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα και το Συμβούλιο της Επικρατείας επίσης διαχρονικά ζητήματα έχει δοκιμάσει να αποθήσει, λέγοντας ότι η φέρουσα ικανότητα των νησιών αυτών έχει ξεπεραστεί. Και άρα η ζήτηση η οποία υπάρχει είναι μη διαχειρίσιμη. Εδώ λοιπόν σκεφτόμαστε για κάτι το οποίο επηρεάζει είτε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, είτε την ικανότητά μας να έχουμε ένα βιώσιμο από πλευράς οικονομικής και μόνο προϊόν για περισσότερα χρόνια. Όχι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε βραχυπρόθεσμα ωφέλη, αλλά μετά θα μας κληροδοτήσει πράγματα τα οποία θα μετανιώσουμε αργότερα. Και αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο διότι προφανώς και ο Υπουργός δεν έχει στα χέρια του όλο το σύνολο των ρυθμίσεων οι οποίες θα μπορούσαν να έρθουν. Άρα θα το ρωτήσουμε ερωτήσεις, αλλά αντιλαμβάνομαι κύριε Υπουργέ ότι το κομμάτι της χωροταξίας δεν είναι του δικού σας αντικειμένου και ότι αυτό επηρεάζει εν τέλει την αίσθηση των τουριστών. Ως εκ τούτου θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του τουρισμού στενά και ζητήματα τα οποία θα ακουμπήσουμε στη συζήτησή μας, τα οποία σχετίζονται με τη βιωσιμότητα η οποία έχει να κάνει με το τι επιτρέπουμε, τι υποστηρίζουμε και τι ζητάμε από τις επενδύσεις τις οποίες κάνουμε, επενδυτικό νόμο, με ποιον τρόπο προστατεύουμε το περιβάλλον μας, στο το οποίο παραδείγματος χάρη έχουμε ιδιωτικοποιήσει τους επιθεωρητές περιβαλλοντικής κυβερνητικού ελέγχου, το οποίο είναι μια διεθνής καινοτομία την οποία έχουμε κάνει, και από την άλλη πλευρά το τι κάνουμε από πλευράς τουριστικού προϊόντος. Ας αρχίσουμε από τα απλούστερα. Και στα απλούστερα υπάρχει τουλάχιστον η πρώτη συγκροτημένη άποψη την οποία έχω δει, την οποία έχει ετοιμάσει ο ΣΕΤΕ και όποιος θα θέλει να την δει στην ιστοσελίδα του ΣΕΤΕ έχουν αναρτηθεί μεγάλα κομμάτια της έρευνας, την οποία κυρία Ρέτσο έχετε κάνει και έχετε δημοσιοποιήσει, η οποία στα πλαίσια της στρατηγικής για τον τουρισμό γενικώς δείχνει το ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα, όχι για το ότι όλοι θέλουμε βιωσιμότητα, αλλά τα βασικά ζητήματα τα οποία εσείς εντοπίζετε και τα οποία πιστεύετε ότι θα πρέπει να πιέσουμε για τη λύση. Γιατί αυτός θα είναι ο σκοπός της συζήτησής μας. Όχι να πούμε ότι όλοι αγαπούμε τη βιωσιμότητα, αυτό είναι ένα φτωχολόγιο το οποίο δεν έχει νόημα, αλλά να δούμε τι κάνουμε για να μπορέσουμε να την επιτύχουμε. Πείτε μας. Κύριε Ιακωβίδη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Να πω καταρχήν ότι βιωσιμότητα δεν σημαίνει μόνο προστασία του περιβάλλοντος. Είναι μια έννοια πολύ διάστατη. Επίσης, η ακινησία στον χωροταξικό σχεδιασμό δεν σημαίνει απαραίτητα και προστασία γενικότερα. Γιατί είναι δύο πράγματα που στην Ελλάδα τα κάνουμε και τα μπερδεύουμε εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, εμείς πολύ πριν την πανδημία, ήδη από το 2019, είχαμε αρχίσει και είχαμε ανοίξει τη συζήτηση περί διαχείρισης προορισμών. Αφήσαμε λίγο στην άκρη την έννοια βιωσιμότητα και μιλήσαμε για διαχείριση προορισμών. Και το κάναμε αυτό διότι το 2019 αποτέλεσε ένα χρόνο ρεκόρ για τον τουρισμό της χώρας με 33 εκατομμύρια επισκέπτες και 18,5 περίπου δισεκατομμύρια εσόδων. Και καταλάβαμε, είδαμε, όχι ότι οι προορισμοί είχαν φτάσει στο όριο της φέρουσας ικανότητας, γιατί ξέρετε και αυτό είναι μια άλλη παρεξήγηση. Η φέρουσα ικανότητα επίσης δεν είναι στατική αλλά δυναμική. Αυξάνει προφανώς με επενδύσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εκεί και δεν μπορεί να αλλάξει. Είδαμε όμως ότι συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και προφανώς αντιλαμβάνεστε το Q3, δηλαδή τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, υπήρξαν περιοχές της χώρας που πραγματικά ζορίστηκαν. Και όταν λέω ζορίστηκαν, επηρεάστηκε ή σε κάποια σημεία φαινόταν να επηρεάζεται και η ζωή των κατοίκων. Που αυτό είναι ένα καμπανάκι που σου δείχνει ότι πρέπει να κάνεις πράγματα. Αρχίσαμε λοιπόν να μιλάμε και να εντείνουμε, να πυροδοτούμε τη συζήτηση για διαχείριση προορισμών, που είναι μια πάρα πολύ ευρεία έννοια, εμπλέκει όλες τις δυνάμεις, δεν είναι μόνο δουλειά της κεντρικής κυβέρνησης, εμπλέκει την τοπική αυτοδιοίκηση, εμπλέκει όλους τους παραγωγικούς φορείς και όχι μόνο αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό, διότι έχει διαπιστωθεί πλέον πόσο υψηλός είναι ο πολλαπλασιαστής του τουρισμού και πόσο επηρεάζει και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της χώρας. Και επίσης να κρατάμε και στο μυαλό μας ότι υπάρχουν περιοχές πλέον, ολόκληρες περιφέρειες της χώρας, που σχεδόν αποκλειστικά το ΑΕΠ τους εξαρτάται από τον τουρισμό. Ενδεικτικά σας αναφέρω το Νότιο Αιγαίο σε ποσοστό 93%, η Κρήτη σε ποσοστό περίπου 55% και τα Ιόνια νησιά σε ποσοστό 75%.
Αυτή λοιπόν τη συζήτηση που ξεκινήσαμε περί διαχείρισης προορισμών έχει καταρχήν να κάνει και ξεκινάει από την ενίσχυση των υποδομών. Να δεις δηλαδή πού οι υποδομές σου υστερούν και δεν μιλάμε μόνο για ιδιωτικές υποδομές, γιατί οι ιδιωτικές υποδομές τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, ειδικά στον τουρισμό. Μιλάμε για δημόσιες υποδομές, υποδομές που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των απορριμμάτων, με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τα οποία είναι παλαιωμένα και λόγω της δημοσιονομικής κρίσης που σχεδόν μηδενίστηκε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν γίναν καινούργιες επενδύσεις, ενώ την ίδια στιγμή ο τουρισμός από τα 15 εκατομμύρια του 2009 πήγε στα 33 εκατομμύρια του 2019. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι το ένα κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι των επενδύσεων, και από εκεί και πέρα είναι μια σειρά δράσεων που θα πρέπει να κάνεις έχοντας βάλει τους στόχους σου για το μέλλον. Εμείς έχουμε στοχεύσει μέχρι το 2030, πέρα από την μεγάλη αύξηση στα έσοδα και στις διανυκτερεύσεις στη χώρα, έχουμε στοχεύσει την επέκταση χωρικά του τουρισμού, δηλαδή σε περισσότερες περιφέρειες από αυτές που συγκεντρώνεται αυτή τη στιγμή. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος για να αμβλύνεις αυτό που λέμε την πίεση και να διαχειριστείς καλύτερα τους προορισμούς σου, αλλά και χρονικά να μην συγκεντρώνεται δηλαδή όλο αυτό το τουριστικό εισόδημα και αυτή η τουριστική κίνηση σε αυτούς τους 4 μήνες του έτους, που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουν περίπου το 80% του τουριστικού εισοδήματος, αλλά να διευρυνθεί σε μεγαλύτερο μέρος της περίοδου. Θέτοντας λοιπόν αυτούς τους στόχους, όπως είπατε πολύ σωστά, εκπονήσαμε αυτό το στρατηγικό σχέδιο για το οποίο δουλέψαμε 2 χρόνια. Το έχουμε παρουσιάσει ήδη στην κυβέρνηση. Θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης όχι μόνο για το επόμενο διάστημα, για πολλούς μήνες, διότι το κλειδί της επιτυχίας, μια και το σχέδιο αυτό είναι δυναμικό, είναι ουσιαστικά να καταφέρει αυτό που είπα στην αρχή, να συμπράξουν όλοι, να το κατανοήσουν, να το κατανοήσουν σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και να έχει μια σύμπραξη που θα ξεκινά από την κεντρική κυβέρνηση, το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο θα είμαστε μαζί σε όλες αυτές, στο διάλογο που θα ξεκινήσουμε, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, να κατανοήσουν όλοι τι σημαίνει η διαχείριση του προορισμού και η βιώσιμη ανάπτυξη της επόμενης ημέρας. Κύριε Υπουργέ, έχουμε ακούσει από σας την υποστήριξη για την βιωσιμότητα του τουρισμού και υπάρχει και το blueprint το οποίο θα φέρει ο ΣΕΤΕ. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή κάνετε σε υποστήριξη των στόχων οι οποίοι υπάρχουν, τους οποίους μοιραζόμαστε όλοι. Κύριε Κοβή, ευχαριστώ για την πρόσκληση εσάς και το Delphi Economic Forum. Είμαστε εδώ πράγματι με τον κοινωνικό εταίρο μας, που είναι ο ΣΕΤΕ. Ladies, I'm very, very honored to be with you in this panel, and I do think that it's quite a remarkable opportunity for us to distinguish the framework of how we will work for the years to come concerning our main economic industry, growth industry, which is tourism. Και γυρνάω στα ελληνικά, χρειάζομαι 2 ώρες, θα χρησιμοποιήσω 4 λεπτά. Γιατί βάλατε θέματα τα οποία είναι κέρια σημαντικά και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μεταπολίτευση στην Ελλάδα και έχει λυθεί μόνο μία φορά και αυτό επειδή ήταν ανυπέρβλητη εθνική ανάγκη. Ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα? Υπάρχει το ελληνικό δημόσιο, υπάρχουν οι ιδιώτες επενδυτές, υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης προκειμένου να αναπτυχθεί χωροταξικά η χώρα με περιβαλλοντικούς όρους. Τι είναι εντός ζώνης, τι είναι εκτός ζώνης, τι είναι οικοδομήσιμο, τι δεν είναι, πώς παίρνονται άδειες, πώς φτιάχνονται καινούργια ξενοδοχεία, πώς αναβαθμίζονται κλπ. Αυτό δεν έχει καταστήσει σαφές και δυνατό να το λύσει μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση στη μεταπολίτευση. Τολμώ να πω και θέλω να είμαι ειλικρινής ότι μία φορά αναγνωρίζω σε περιορισμένο χρονικό διάστημα επιτυχής αντίδρασης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, όταν υπό τη δαμόκλειο σπάθειο θα μας πάρουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομοθέτησε όντως η τότε κυβέρνηση τον περίφημο νόμο Σιμίτη, που έλεγε ότι καθ' υπέρβαση όλων των πολεοδομικών, χωροταξικών και λοιπόν αγκυλώσεων, πάντα με σεβασμό όμως στην αρχιτεκτονική της χώρας και στο περιβάλλον, τα 5 μεγάλα έργα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν στη χώρα θα προχωρήσουν. Έτσι λοιπόν έφυγε το αεροδρόμιο το ελληνικό και πήγε στα Σπάτα, έτσι έγινε η Αττική Οδός, έως τα περνάγαμε όλοι από το κέντρο της Αθήνας. Έτσι έγινε το μετρό, δεν θα είχαμε προφανώς ακόμα. Ο προαστιακός και το τραμ, που για το τελευταίο, αν θέλετε, έχω προσωπική άποψη, θεωρώ θα πρέπει να είναι μόνο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπως όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αντίθετα, κάνηκαμε μία-μία μισή ώρα να φτάσουμε μέχρι τη Βούλα και να ξαναγυρίσει. Μας ενδιαφέρει το περιβάλλον
και το ότι θα κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά και στα παιδιά μας πρωτίστως. Αντιλαμβανόμαστε την πίεση την οποία υπάρχει, βεβαίως. Αναγνωρίζουμε ως ελληνική κοινωνία και οικονομικό γίγνεσθε, αν θέλετε, αυτό το οποίο συνεισφέρει ο ελληνικός τουρισμός στο ΑΕΠ της χώρας και στη μέση ελληνική οικογένεια. Όχι, φυσικά. Οι κατήγοροι των επιχειρηματιών, επενδυτών και εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό λένε ότι είναι μόνο καλλιέργεια ο τουρισμός. Να δούμε για 20 ευθερόλεπτα είναι. Αφορά την πρωτογενή παραγωγή και τη συμπαρασύρη προφανώς. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μήπως τα περισσότερα από αυτά είναι σε τουριστικές περιοχές. Έχει να κάνει με τις υποδομές. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια υποδομή που να έχει γίνει στη χώρα. Αεροδρόμια, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες που να μην εμπλέκει τουριστικό προϊόν. Και στο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών επίσης. Τις εμπλέκει κατά κύριο λόγο, φυσικά. Και στο συνάλλαγμα το οποίο μας έρχεται, επίσης. Άρα, θα έλεγα ότι για το 1 στα 4 ευρώ που φέρνει ο ελληνικός τουρισμός στην ελληνική οικονομία, κοινώς πληρώνει τον ένα από τους 4 που βρισκόμαστε εδώ πέρα, θα έπρεπε να γίνει ένα restructuring στον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζεται. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, η Προεδρία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Τουρισμού, που είναι το αρμόδιο, αλλά συναρμόδιο τελικά σε όλες τις συναρμοδιότητες, και άρα αποφασίζει, αλλά δεν αποφασίζει. Βρισκόμαστε κοντά σε μια απόφαση που θεωρώ ότι θα είναι ριζοσπαστική για τα χρόνια τα οποία έρχονται, της διυπουργικής επιτροπής μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και Προεδρίας της Κυβέρνησης, έτσι ώστε ως αναβαθμιζόμενα τα συγκεκριμένα έργα, χωροταξικά, στερεών αποβλήτων, υδάτινων πόρων, κυκλοφοριακά, χρήση μη πλαστικών, berth allocation ή όχι, χρήση της κρουαζιέρας, ηλεκτρικών σκούτερ ή αμαξιών και ούτω καθεξής, θα προταχθούν, παρόπου που θα παραμένουν στις αρμοδιότητες των γνωστών Υπουργείων και θα επιταχυνθούν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χωροθετήσει μια μαρίνα σήμερα και να υλοποιηθεί, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει μετά από 20 χρόνια. Τι κάνει το Υπουργείο, γιατί αυτό με ρωτήσατε. Πρώτα απ' όλα, αγκαλιάζει τις ομαδικές προσπάθειες. Όταν λέω ότι ο ΣΕΤΕ είναι εταίρος πραγματικός, είναι εδώ και ο Ζέτσο, μπορείτε να τον ρωτήσετε σε κάθε έκφανση. Είναι απονεχοποιημένο αυτό από εμάς. Θέλουμε όλους τους συμπαίκτες μας σε μια ομαδική προσπάθεια, είναι εθνική, πατριωτική. Προς χάριν αυτής της χώρας και των ομορφιών της και τη μοναδική ομορφιά που έχει η Ελλάδα, δεν θα επιτρέψουμε να υποσκελιστεί προς χάριν της ανάπτυξης των επενδύσεων. Θέλω να είμαι καθαρός. Όμως, παράλληλα, θα βοηθήσουμε τη μέση ελληνική οικογένεια με τα έσοδα τα οποία πρέπει να έχει από το τουριστικό προϊόν. Άρα, λοιπόν, η μελέτη είναι βαριά και σε βάθος και πραγματική και είναι καλοδεχούμενη και είναι οδηγός μας. Παράλληλα, πρέπει να τρέξουμε κάτι για φέτος και για του χρόνου. Ξεκίνησαμε λοιπόν με δύο περιοχές, οι οποίες κατά την άποψή μας είναι μπρανταρισμένες και έχουν υπερτοπικό ενδιαφέρον, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Διαρχίσαμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τι απαιτείται προκειμένου να καταστήσουμε σαφές ότι πιστεύουμε σε αυτό το βιώσιμο τουριστικό μοντέλο που είναι η στρατηγική μας, έτσι ώστε να προλάβουμε και τους εκλογικούς χρόνους. Άρα, κάτι να έχουμε κάνει φέτος το καλοκαίρι. Και το φθινόπωρο και το χειμώνα και την άνοιξη. Άρα, όποτε και να κλείσει ο εκλογικός κύκλος, να έχει μείνει κάτι ως παρακαταθήκη και ξεκινάμε. Συμφωνήσαμε με την Κλία, συμφωνήσαμε με τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, συμφωνήσαμε με το λιμενικό ταμείο Σαντορίνη, με το Δήμο, την περιφέρεια κλπ. Και μπήκε roof ceiling, berth allocation Σαντορίνη από φέτος, μάξιμο 8.000 επισκεπτών ανά ημέρα και ένα κρουαζιερόπλοιο μετά το άλλο. Άρα λοιπόν, οι εικόνες αυτές. 200.000 νοματέων να ορμάνε στην Ία μεταξύ 8 η ώρα το βράδυ και 9 η ώρα το βράδυ και τον ίση να μην κερδίζει τίποτε, γιατί μεταξύ ενός μπρελόκ και ενός μπουκαλιού νερού που παίρνουν δεν συνεισφέρουν. Και να επιβαρύνονται οι κάτοικοί της και οι επαγγελματίες της περιοχής και οι πελάτες της κουράζιας, την οποία στηρίζω, προσέξτε, και ανέβασα και ανεβάσαμε 30% στον Πειραιά, 50% στη Θεσσαλονίκη, Λαύριο, Ηράκλειο, ότι πιστεύουν πολύ την κουράζιέρα. Όμως. Με έτσι τρόπο, έτσι ώστε και οι πελάτες τους και οι ταξιδιώτες να χαίρονται το προϊόν. Άρα, με butterfly mode, αλλάξαμε τις διαδικασίες μεταξύ των λιμανιών και στη Ρόδο και στη Μύκονο και αλλού. Υπάρχει δυνατότητα και άλλων προορισμών που διψάνε για την κρουαζιέρα. Σε κάθε περίπτωση, καταρχάς στη Σαντορίνη και μετά στη Μύκονο, θα προασπιστεί αυτό και θα είναι ένα πρώτο σήμα. Μετά, γίνεται μια διαβούληση για τα πλαστικά. Θεωρούμε ότι στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν πλαστικά σε αυτά τα δύο νησιά. Και πρέπει να πάμε παρακάτω. Επίσης. Με τον τρόπο με τον οποίο σας εξήγησα, θα μπουν σε διευθυντικό επίπεδο βασικά πράγματα τα οποία λιμνάζουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και παίρνουν σημείο σύγκρουσης. Θα χωροθετηθεί ποτέ χώρος εναπόθεση των αποβλήτων ή θα πάμε σε μια νέα τεχνολογία.
υδάτινη πόρη πώς θα εξασφαλιστούν στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα. Το κυκλοφοριακό θα επιτρέψουμε, παράδειγμα, σε όλους τους νερουλάδες να κυκλοφορούν Σαντορίνη μεσημέρι και να μπλοκάρουν όλους τους δρόμους. Πρέπει να υπάρχει πάρκι πριν την Ία. Αναφέρομαι στη Σαντορίνη και στην Μύκονο, γιατί αυτό γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Στη μελέτη που έχει εκπονήσει ο ΣΕΤΕ, μαζί με την Τελόιτ, υπάρχει αναφορά δομημένη και με επιχειρηματολογία για όλους τους προορισμούς. Είτε ως pipeline, είτε ως branches και ομάδες προορισμών. Και τα εργαλεία εμείς τα φέραμε και τα νομοθετήσαμε ήδη. Στο τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο καταθέσαμε και ψηφίσαμε, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς διαφημίζεται ένας προορισμός, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τα επιμελητήρια, ιδιώτες επενδυτές, αεροπορικές εταιρείες, αλλά κυρίως ποιο είναι το όραμά μας. Ναι, ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Ναι, με ανάπτυξη και δυνατότητα θέσεων εργασίας για όλους. Όχι όμως καταστροφής της χώρας και σε καμία των περιπτώσεων όχι επενδύσεων τέτοιων που η παρούσα υποδομή δεν αντέχει. Και ένα τελευταίο πράγμα, η φέρουσα ικανότητα είναι κάτι πολύ σχετικό. Προφανώς με δείκτες οι οποίοι μπορεί να συνυπολογίσει κανείς και να βγάλουν διάφορα αποτελέσματα. Το κομμάτι των υποδομών και πώς αυτές πρέπει να τρέξουν. Η μελέτη που έχει κάνει ο ΣΕΤΕ και δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε αν σε μια περιοχή θέλουμε τριάστερα, τετράστερα ή πεντάστερα. Σε άλλα θέλουμε αντί για camping, glamping. Σε άλλα κεγόμαστε για τις υποδομές. Και σε άλλες περιοχές πρέπει να τις φωτίσουμε όπως κάναμε για το χειμερινό τουρισμό. Με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ήμασταν κλειστοί 2 χρόνια, θυμίζω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανέπνευσαν φέτος. Μια πολύ πετυχημένη χειμερινή περίοδο. Και επειδή ακούω νούμερα, στοιχεία κλπ. Δίνω και το στίγμα για τη φετινή σεζόν. Θα παλεύουμε μέρα-μέρα. Ταξιδεύουμε και επισκεφτούμε όλους τους προορισμούς από όπου έχουμε κόσμο και ταξιδιώτες. Θα επιζητήσουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι μια μάχη. Υπάρχει πανδημία ακόμα και πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης. Το Δεκέμβριο του 2022 θα κάνουμε ταμείο. Θα τα έχουμε δώσει όλα. Θα έχουν κάνει την προσπάθειά μας ιδιωτικός τομέας και Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνική Κυβέρνηση στο μέγιστο δυνατό και θα είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Πιστεύω και ευελπιστώ ότι με αυτή την προσπάθεια θα έχουμε και τα επιθυμητά αποτέλεσματα του θέματος, κύριε Ιακωβίδη. Και επιτρέψτε μου μόνο 2 πράγματα να σημειώσω. Το πρώτο είναι, κάνοντας ταμείο, το ερώτημα είναι τι ακριβώς προσμετράμε πέρα από τον αριθμό των επισκεπτών, οι ποιοτικοί δείκτες οι οποίοι μας δείχνουν αν πάμε προς την κατεύθυνση την οποία θέλουμε ή όχι. Και το δεύτερο, το οποίο είναι το μεγάλο στίχημα, ειδικά στο επίπεδο των προορισμών, μιας και ο σχεδιασμός και της μελέτης έχει να κάνει με το destination management και από πλευρά SETE και από το DMMO το οποίο νομοθετήθηκε, πώς θα μπορούμε να πάρουμε μέσα από ένα δημόσιο το οποίο δεν έχει συνηθίσει στην διάρθρωση σχεδίων στα οποία θα πρέπει να πείσει και την τοπική κοινωνία να αλλάξει κάποια πράγματα προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει να υλοποιηθούν αυτά, να δούμε πώς υλοποιούνται. Άρα το στίχημα της υλοποίησης παραμένει και θα επανέλθω σε αυτό, αλλά πριν να επανέλθουμε σε αυτό, κυρία Ευαγγελίδου, 2-3 πράγματα τα οποία ακούσαμε. Το πρώτο έχει να κάνει με την φέρουσα ικανότητα και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και η ελληνική εταιρεία έχει κάνει και αυτή εκτεταμένη μελέτη για την Σαντορίνη, και το δεύτερο το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω έχει να κάνει με το κομμάτι του σχεδιασμού, διότι όπως και να το πάρουμε, ένα από τα πράγματα τα οποία επηρεάζει το περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο και οι τουρίστες το βλέπουν, έχει να κάνει με το τι χτίζουμε και πού, τι είδους πράγματα θέλουμε να φέρουμε και αν η αλλαγή φυσιογνωμίας νησιών σαν την Ίω, παραδείγματος χάρη, είναι αυτό ή αυτή η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να πάμε. Πείτε μας. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ιακωβίδη, και για την ερώτηση. Ευχαριστώ και τους συνομιλητές για την ευκαιρία που δίνουν στην ελληνική εταιρεία να μιλήσει για τη δουλειά της. Όπως ξέρετε, είμαστε μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που προσπαθούμε να επηρεάσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, κυρίως στη διαμόρφωση νοοτροπιών. Αυτό είναι το στοίχημα, δεν ασκούμε πολιτική εξουσία. Έχουμε όμως προσέγγιση πολιτική και πολιτική, μεταξύ των άλλων, στα πράγματα και επιστημονική. Η φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα είναι 3 πράγματα ταυτοχρόνως. Τα 3 είναι επιστημονικό, πολιτικό και νομικό στοιχείο. Έχει αυτά τα 3 πράγματα. Ως επιστημονικό είναι μία μέθοδος υπολογισμού της χωρητικότητας μιας περιοχής. Επεξεργάζεται δείκτες, παραδείγματος χάρη η κατανάλωση, ας πούμε, του νερού ανά άτομο, η κατανάλωση της ενέργειας ανά χρήστη, ούτως ώστε να μετρήσουμε το οικολογικό αποτύπωμα ενός ξενοδοχείου,
η χωρητικότητα των οικισμών σε σχέση με τα όρια που έχουν κλπ. Είναι λοιπόν μια επιστημονική προσέγγιση πάρα πολύ χρήσιμη. Βγάζει δείκτες που είναι πάρα πολύ χρήσιμοι σε περίοδο παγκοσμιοποίησης που διανύουμε, διότι δίνουν συγκριτικές εικόνες για το τι συμβαίνει στον κόσμο και για τις καταναλωτικές συνήθειες. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι, θα έλεγα, μια πολιτική φιλοσοφία για το πώς σχεδιάζεις και κυρίως βρίσκεται στην καρδιά αυτό που λέμε χωρικού σχεδιασμού και που είναι ο επιστημονικός τομέας τον οποίο εγώ προσωπικά υπηρετώ και το Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου του οποίου προεδρεύω στην Ελληνική Εταιρεία. Είναι δηλαδή η αντίληψη ότι όταν σχεδιάζουμε μια περιοχή συνεκτιμούμε το πεπερασμένο μέγεθος των φυσικών πόρων που διαθέτει. Δεν είναι αιωνίως αναπαράξιμη και δεν είναι αιωνίως βελτιώσιμη διαμέσου των υποδομών. Βεβαίως μέσα από τις υποδομές μπορείς να αυξήσεις μερικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνοντας μια μονάδα αφαλάτωσης παρέχεις νερό εκεί που δεν υπάρχει. Δεν κάνεις όμως τον αιώνα των άπαντα μονάδες αφαλάτωσης μέχρι να καλύψεις όσους θέλεις. Έχει και κάποια όρια και αυτό. Άρα η ισορροπία ανάμεσα στην βελτίωση των υποδομών και στο σεβασμό του πεπερασμένου των φυσικών πόρων είναι το μεγάλο στοίχημα κατά τη γνώμη μας σε σχέση με το σχεδιασμό και είναι αυτό που προσπαθούμε, που θεωρούμε ότι πρέπει να εμφυσιθεί σαν αντίληψη στον χωρικό σχεδιασμό, ο οποίος ήθιστε να κοιτάζει μόνο τα πεπατημένα, δηλαδή αφενός την οικιστική εξάπλωση και τη χωροθέτηση μονάδων κλπ. Και αφετέρου την κυκλοφορία. Είναι αυτά τα δύο μεγάλα ζητήματα στα οποία με τα οποία ασχολείται και από τα οποία περιμένει κανείς, οι επενδύσεις περιμένουν από αυτόν. Όμως έχει και τις διαστάσεις της προστασίας, παραδείγματος χάρη της γεωργικής γης, που ο χωρικός σχεδιασμός πρέπει να εξασφαλίσει, την προστασία του τοπίου και αυτά που είπα, τρεις τομείς βασικά των φυσικών πόρων, που είναι η ενέργεια, το νερό και η διαχείριση των απορριμμάτων με μια αντίληψη κυκλικής οικονομίας. Άρα, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε σαν ελληνική εταιρεία μέσα από αυτή τη δουλειά που σας έχουμε στείλει, κύριε Υπουργέ, και στο ΣΕΤΕ την έχουμε στείλει, που αφορά την, θύρα και εφορία, ανάπτυξη με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα του τόπου. Αυτό είναι μια έκθεση κατευθύνσεων. Προσπαθούμε ακριβώς να εμφυσίσουμε αυτή την αντίληψη που είναι η καρδιά της αειφορίας. Οι φυσικοί πόροι κληρονομούνται στις επόμενες γενναίες και δεν καταναλώνονται στις τωρινές. Η τρίτη διάσταση είναι αυτή η νομική διάσταση. Και η νομική διάσταση δεν είναι μονάχα. Δεν πηγάζει μονάχα από το Συμβούλιο Επικρατείας. Θέλω να διαβάσω έναν ορισμό που έχει διατυπώσει το ειδικό πλαίσιο για το χωρικό σχεδιασμό όσον αφορά, έφυγε τώρα δεν πειράζει, όσον αφορά την φέρουσα ικανότητα, που την αναφέρει ως η δυνατότητα του χώρου και των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος να φιλοξενήσουν επισκέπτες τον ιδανικό αριθμό επισκεπτών, ούτως ώστε να μην υποβαθμίζεται ούτε το περιβάλλον ούτε η ζωή των επισκεπτών. Άρα είναι ένας ορισμός που έχει προκύψει από την νομοθεσία. Η νομολογία τον έχει προχωρήσει και αν θέλετε θα μιλήσουμε παρακάτω για την νομολογία. Ας τα αφήσουμε για την ώρα, για να προφτάσω να απαντήσω και στη δεύτερη ερώτηση που μου βάλατε. Πώς συμπορεύονται η αναπτυξιακή, ας πούμε, ανησυχία την οποία προσπαθεί να υπηρετήσει η νέα νομοθεσία με τις ειδικές αδειοδοτήσεις, πώς συμπορεύεται με την γενικότερη θεώρηση, με το γενικότερο χωρικό σχεδιασμό. Πιστεύω ότι είναι ένα δύσκολο στοίχημα, το οποίο όμως δεν είναι ακατόρθωτο. Απαιτεί ψύχρεμη θεώρηση και απαιτεί κατά κάποιο τρόπο να ξεφύγουμε από δογματισμούς ένθεν και ένθεν που υπάρχουν. Εμείς δεν είμαστε ούτε από αυτούς που πιστεύουν ότι το ειδικό αδειοδοτικό καθεστώς πρέπει να πάει στον κεάδα, ούτε από αυτούς που πιστεύουν όμως ότι ο χωρικός σχεδιασμός δεν χρειάζεται γιατί μόνο μπλοκάρει. Υπάρχει δυνατότητα συμπόρευσης, είναι κάτι, αν θέλετε, η θέση της ελληνικής εταιρείας και η θέση που εγώ θέλω να καταθέσω εδώ στο φόρουμ, είναι περίπου αυτή που λέει και η έκθεση Πισαρίδη. Ότι είναι αποδεκτό να υπάρχουν ειδικές αδειοδοτικές διαδικασίες, όμως με προϋποθέσεις και περιορισμούς. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Δεν μιλάμε για όλες τις επενδύσεις. Δεν θεωρούμε ότι κάθε επένδυση είναι στρατηγικού τύπου και κάθε επένδυση θέλει ευνοϊκή μεταχείριση. Υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν ορισμοί, κάπως πρέπει να ορίζεται αυτό το πράγμα. Επίσης,
μέσα στις, στις, στους περιορισμούς είναι κατά πόσον αυτή η επένδυση θα έρθει να ισορροπήσει και να αποδεχτεί και τον χωρικό σχεδιασμό που υπάρχει συνολικά. Είτε χωρικά είτε περιβαλλοντικά. Και εδώ ξαναρχόμαστε στην ομολογία για την οποία θα σας πω μετά αν επανέλθετε. Εάν έχουμε εάν χρόνο. Εάν επανέλθετε και αν έχουμε χρόνο. Okay. Γιατί είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Ms. Mihailović, let me just turn to a slightly different set of issues, because we have dealt with issues that relate with planning, carrying capacity, and also the strategy, where I agree we need to think not only of tourism alone, but as a matter of fact, tourism as it may be tweaked to increase the connection with other sectors of the economy, be that the primary sector with bringing up the positive parts of some of the production in the places where tourism happens, be that real estate and the creation of the conditions that are going to bring people who would be spending more time and income and during the winter months, a very important and different metric. I'd like to see what else might support it. And I would like to ask you to share some of the practices, the best practices we have seen in Europe, because Europe has got lots of destinations, not all of them have been well managed. And I'd like to ask you if you could share what are the things that are the do's and the don'ts that, as we are trying to find this fine line between pushing for development and preserving what is special and not undermining our long-term potential, should heed to. So, thank you so much, Professor Jacobides. I'm not sure I will be able to really satisfactorily give an answer to what your question. First of all, let me say that I feel here very humble, because I'm not an expert in tourism. I am in the presence of the Minister of Tourism of one of the most formidable European countries, and has, I would say, the art of hospitality of Greece is probably part of your heritage, because I was listening to the forceful speech of Mr. Prokopiou earlier, who said, you know, we are protecting ouzo and feta cheese, and what about the shipping? Is this not also part of our heritage? The same applies, I think, for the art of hospitality. I wonder whether there is another country in Europe. So teaching you, telling you how to do better, I think that it is a very, very difficult task indeed. And so being in your presence, in the presence of somebody who has enormous experience as somebody in working an entrepreneur in the hospitality sector, and my very dear colleague from ELLINIKI ETAIRIA. But I'm here more to listen, to your concern and listen to all the questions that you're asking yourself, rightly so. You know, how at the same time to, of course, promote tourism, because, as you said, in many places it's probably the most important source of income. But at the same time to preserve the beauty and the authenticity and the integrity and the exceptional character of your cultural and natural heritage. So, you know, and the trouble is that we all want to come to Greece. So not every country are so much under pressure of people who want to come precisely because of this beauty. I don't know what is the percentage in Greece, especially when it comes to cultural tourism. I know that in Europe it is considered to be sort of about at least 40% of all tourism in Europe is sort of attributed to the cultural tourism, related, sort of connected with cultural and cultural heritage. And when it comes to cities, I think it goes then to 80%, especially because in historic cities. But the striving for sustainability in tourism is something that Europe as a whole has embraced as one of the very important strategic objectives. And in 2018, as you might recall, we had also European Year of Cultural Heritage. And the issue of promoting sustainable, responsible tourism
related to its interaction with cultural heritage was one of the very important topics. And during the European Year of Cultural Heritage, there was an important conference in Barcelona, organized by Nextur, which is a network of regions, a series of regions in Europe. No Greek region is part of that network, and they adopted the Barcelona Declaration. I don't know how much it is known in Greece about the declaration, and that declaration says, better places to live, better places to visit. So it is sort of turning around and saying that working with local residents, the local communities, involving them in the strategies, the best strategies, that's the best way to promote responsible, sustainable, quality tourism. And that is a sort of an answer to the problem of over-tourism, and particularly in cities like Venice, Barcelona, Athens, I understand, increasingly, Florence, also Amsterdam. So at some point, the citizens were really put aside, and it is the tourists are taking over the cities. And it is simply exactly what should not be happening, because the moment that you push also people aside, you push, you get the city, but you don't have the soul of the city, because that is where we are talking. So it is also, yes, you have the phenomenal cultural heritage sites, you have phenomenal nature, but it's the people at the end that they're making with all their craftsmanship, with the gastronomy, with the art of cooking. That is all what, and people who are living there, because they are also the best sort of hosts and the best, first of all, the best guarantors that their cities will be a livable city, and that tourists that come and sees that city where people love to live as well, they will also enjoy their experience on visiting and being, not just visiting, being in these places. So this is really the motto that we are very much using as Europa Nostra, where we are promoting, whether we are doing that in Venice, or whether we are doing that in Greece, or we are doing that in Amsterdam. So this is something that Europe as a whole, and I would like to see Greece sort of leading, with that art of hospitality and that you have, to be together with, for example, a country like Portugal. In last year, they have been chairing the European Union, and that was a very important issue, and they have been working very intensely to develop at the level of the European Union an agenda for a sustainable, responsible tourism agenda 2030. And so I really, instead of giving any lessons to Greece, I would like to encourage Greece to really be at the forefront and to be part of that important mobilization at the level of the whole of Europe. So the model here is symbiosis, and one of the challenges is, as if it wasn't enough to set a strategy in Greece, let alone implement it, which is not very easy, certainly, in terms of what we have been used to, we need to have a strategy that thinks about the interaction with the other partners and the way in which, for instance, the mix, and that may relate to perhaps, is it a wise idea to move all of the employees from the center outside? It may have an impact on the cities. Is it a wise idea to have monoculture in particular areas where tourists are focusing there, or do we want to have an express focus on the mixing between the locals that are in other professions and tourism? So your brief, unfortunately, is becoming even tougher than the pure tourism brief, because it needs to engage with questions that relate to other ministries. I'm going to go to implementation next. Πολύ γρήγορα τώρα, μια γρήγορη ερώτηση σε εσάς και θα τελειώσουμε με εσάς, Υπουργέ. Κύριε Ρέτσο, να σας ρωτήσω, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Τι κάνετε για να βοηθήσετε τα ίδια σας τα μέλη να αλλάξουν και αυτά την νοοτροπία τους? Γιατί ξέρετε, έχουμε συνηθίσει σε ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά ο βιώσιμος τουρισμός. Και θα σας κοιτάξει κάποιος ο οποίος λέει, τι μου λες, Χρυσέ μου, εγώ ξέρω πώς μπορώ να βγάλω 5 δεκάρες με έναν τρόπο τον οποίο έχω κάνει πολλά χρόνια. Και τώρα του λέμε ένα λεπτό
κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει και σε ένα μακροπρόθεσμα, θα βοηθήσει και τη χώρα, είναι διαφορετικό. Τα ίδια σας τα μέλη, πώς θα τα εκπαιδεύσετε? Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ περισσότερα βήματα από ό,τι θα περίμενε κανείς και πολύ περισσότερα βήματα από ό,τι καταλαβαίνει η ευρεία κοινή γνώμη. Με τη στρατηγική αυτή την οποία έχουμε υιοθετήσει και με την οποία είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, χαίρομαι που άκουσα στην προηγούμενη τοποθέτηση ουσιαστικά το μότο και η στρατηγική είναι διαχείριση προορισμών. Αυτό που είπα και στην αρχή, χαρούμενοι κάτοικοι σημαίνει και χαρούμενοι τουρίστες. Αυτό λοιπόν το κάνουμε χρόνια, ουσιαστικά με τον τρόπο που προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε τα προϊόντα μας. Έχουμε καταφέρει και φάνηκε το 2021, μέσα στη χρονιά της πανδημίας, αυξήθηκε πάρα πολύ η μέση δαπάνη του ξένου τουρίστα. Αυτό σημαίνει, και για άλλους λόγους βέβαια, γιατί είχαμε πανδημία και δεν μπορούσε να ταξιδέψει όλος ο κόσμος, αυτό σημαίνει όμως ότι είχαμε ποιοτικότερο κόσμο στην Ελλάδα. Το προϊόν είναι εμπλουτισμένο πλέον, έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται στρατηγικές διασύνδεσης και με άλλους τομείς, με τον πολιτισμό που ακούστηκε πολύ σωστά. Η Ελλάδα είναι η πολιτιστική της κληρονομιά, είναι απίστευτη, είναι αυτή που ξέρουμε. Όχι όμως μόνο με τον πολιτισμό, με τον πρωτογενή τομέα, με την αγροδιατροφή. Στις μετρήσεις μας φαίνεται ότι ο ξένος τουρίστας, εκείνο που βαθμολογεί περισσότερο, είναι την επαφή με τον Έλληνα. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία με τον τοπικό κάτοικο και παρέχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι εμπλουτισμένο, το οποίο δεν είναι το κλασικό ήλιος και θάλασσα, το οποίο είχαμε μάθει να πουλάμε άνετα όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ήδη κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη στρατηγική δουλεύουμε και βέβαια πάνω στην προώθηση, γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Δεν είναι μόνο να φτιάξεις προϊόν, αλλά να ξέρεις και πώς να το προωθήσεις. Και σε αυτό επενδύουμε πάρα πολύ. Ο ΣΕΤΕ έχει τη Marketing Greece, μια εταιρεία την οποία την χρηματοδοτεί ο ιδιωτικός τομέας και προσπαθεί να κάτσει δίπλα, να σταθεί δίπλα στο δημόσιο, να σταθεί δίπλα στο ΝΕΟΤ, στο Υπουργείο και να βοηθήσει σε όλες τις στρατηγικές προώθησης, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία και χρησιμοποιώντας βέβαια και αυτό πλέον το οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε και θεωρούμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εξαιρετικά. Κύριε Υπουργέ, να κλείσω μία ερώτηση σε εσάς. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι το στοίχημα της εφαρμογής. Βλέπουμε, ακούμε ότι υπάρχει γενική συμφωνία ότι πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα προορισμό με προορισμό. Κάποια θέματα εκφεύγουν του δικού σας πορτφόλιο. Τα ζητήματα ειδικά των χωρικών σχεδίων, τα οποία δεν έχουν επικαιροποιηθεί, είτε σχετικά με τον τουρισμό, είτε και γενικότερα που έχουμε πολεοδομικά ζητήματα τα οποία είναι άλυτα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, μιας και δεν είναι το δικό σας το πορτφόλιο στενά, και να σας ρωτήσω για το δικό σας το κομμάτι. Πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε την ιδέα της διαχείρισης των προορισμών, η οποία μπορεί να έχει νομοθετηθεί, αλλά χρειάζεται δύο πράγματα. Χρειάζεται δεξιότητες, τις οποίες δεν έχουμε εγγενώς, η δημόσια διοίκηση δεν έχει συνηθίσει να φέρνει σε πέρας στρατηγικές οι οποίες να είναι τόσο πολυεπίπεδες σε κάθε προορισμό, καθώς και την αποδοχή από πλευράς της τοπικής κοινωνίας, διότι μπορεί ένα κομμάτι, πιθανώς και οι ξενοδόχοι οι ίδιοι σε ένα σημαντικό κομμάτι τους να έχουν κάνει προόδους. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με το πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Πώς θα μπορέσετε να πιέσετε για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση αυτή? Πάρα πολύ γρήγορα και για να κλείσουμε. Όπως δημιουργήσαμε στα χαρτογράφητα νερά δομές εν μέσω μιας πανδημίας στο Υπουργείο Υγείας, ικανοποιώντας και υπηρετώντας το ανώτατο αξιακό έργο που πρέπει να κάνει κάποιος, να προασπίσει την ανθρώπινη ζωή. Δεν είχαμε μεθ και on the go μες στην πανδημία δημιουργήσαμε διπλάσεις. Δεν είχαμε βραχίωνα δημόσιας υγείας, ριμπραντάραμε το χειρότερο κομμάτι του ελληνικού δημοσίου, το κελπλουνό, και το κάναμε ΟΔΗ, Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Δεν είχαμε, με πολλές αμφιβολίες και ερωτηματικά, σύστημα εμβολιασμού. Νομίζω ότι κατά γενική ομολογία φτιάξαμε το πιο μοντέρνο, πιο οργανωμένο, πιο δομημένο σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, mega center, με pipeline, με logistics, με τροφοδοσία, σύστημα εμβολιασμού. Δεν είχαμε μάσκες, αραπνευστήρες, τάιβ, εξτολές, γάδια. Βοήθησε ο ιδιωτικός τομέας, να το πω και δημοσίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Προκοπίου. Ήρθαμε σε επαφή με τα branch των εταιριών του στην Κίνα, προσπεράσαμε χώρες μεγαθύρια και πώς ενδιαφέραμε means of self-protection εδώ. Άρα, όταν ο κόσμος αντιληφθεί ότι οι προσπάθειες που γίνονται είναι και υπηρετούν αυτόν, δεν υπηρετούν elite, δεν υπηρετούν μειοψηφίες, δεν υπηρετούν πλουσίους, δεν υπηρετούν αυτούς οι οποίοι
πάντα ευνοούνται ένα του συστήματος, αλλά οριζοντίως και στο σύνολό τους, τους πολίτες, άρα είναι πραγματική κοινωνική πολιτική προς όφελος της πατρίδας, τότε συνεννοούν όλοι σε αυτό. Γι' αυτό βλέπετε και στα πρώτα στάδια της πανδημίας, ήταν και τόσο μεγάλη αποδοχή της κοινωνίας και του κόσμου στην προσπάθεια την οποία κάναμε. Είμαι στην ευτυχή θέση να έχω πολύ σημαντικούς συμπαίκτες. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Γιάννη τον Ρέτσο για τη βοήθεια και τη στήριξη αυτούς τους μήνες. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ζήτησε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αυτές οι οποίες θα θωρακίσουν το πλαίσιο του ελληνικού τουρισμού. Υπάρχουν προφανώς και άλλοι συμπαίκτες, οργανισμοί, οντότητες που προσφέρουν. Θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε τις προσπάθειές τους και την αγωνία τους στη δική μας προσπάθεια. Ο ιδιωτικός τομέας, ο δημόσιος τομέας, οι ξενοδόχοι, οι ακτινοπλόοι, οι αεροπορικές εταιρείες, μέχρι το μικρό μαγαζάκι της γειτονιάς ή το μικρό κατάστημα που πουλάει σουβενίρ. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν κρίνεται πάντα εκ του αποτελέσματος. Σας ρωτώ λοιπόν, περίμενε κανένας ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει σε αυτό το επίπεδο στην πανδημία και ουσιαστικά θα εμπραντάρει τη χώρα έτσι ώστε να φέρει τουρισμό το 20, ενώ κανείς δεν τόλμησε να φέρει χωρίς εμβόλια, το 21 πολύ περισσότερα και δείχνοντας ότι η χώρα είναι σοβαρή, είναι αξιόπιστη, έχει και τεχνοκρατικό μοντέλο αν χρειαστεί, έχει και διοικητικό μοντέλο, μπορεί να κάνει και crisis management, ακουμπάει και στην καρδιά του κόσμου και της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με τα εργαλεία που έχουμε, δεν είναι πάντα τέλεια, αλλά η γιαγιά μου η συγχωρεμένη έλεγε ότι όποιος φοβάται πάει σπίτι και κοιμάται. Με αυτά τα εργαλεία που έχουμε και με τη δύναμη που έχουμε, θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Επαναλαμβάνω συνολικά. Κλείνω με τη marketing Greece. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια που κάνει ο ιδιωτικός τομέας, χρηματοδοτώντας ένα εργαλείο που είναι πολύ πιο ευέλικτο από ό,τι, για παράδειγμα, εμείς έχουμε στο ελληνικό δημόσιο τον ΕΟΤ, και η δυνατότητα συνεργασίας και στους DMOs και στην συνδιαφήμιση και στους προορισμούς και στην πιο άρτια παρουσίαση του προγράμματός μας και με τις ειδικές εκφάνσεις του. Εγώ θα συμφωνήσω και θα πω ότι και ο τρόπος με τον οποίο το προϊόν μας το υπερασπιζόμαστε ώστε να είναι unique, μοναδικό και δεν το αφήνουμε να γίνει κάτι άλλο, έχει να συνεισφέρει στο μέλλον και στο παρόν και στο legacy στην επόμενη γενιά. Άρα η προσπάθεια είναι ομαδική. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το mandate. Ο δημόσιος τομέας συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα πολύ επιτυχώς αυτή την εποχή. Είναι καλοδεχούμενες οι διορθώσεις, οι οδηγίες, οι παροτρύνσεις, οι μελέτες, τα έργα, σε καθηγητικό επίπεδο επίσης. Προφανώς δεν προφαζόμαστε ότι είμαστε τέλειοι, το αντίθετο. Είμαστε αυτοί που ξέρουμε τα λιγότερα, έχουμε όμως πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να ενσωματώσουμε πολιτικές και να παράξουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, μέσα από τεράστια προβλήματα. Απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στον 21ο, στο 2022, που δεν τα περίμενε ποτέ κανείς να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας 2,5 χρόνια μια πανδημία ή να αντιμετωπίζουμε πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Σε πείσμα αυτού, συνεχίζουμε να παλεύουμε, να προσπαθούμε προς χάρη της μέσης ελληνικής οικογένειας και των πολλών. Και στο τέλος του 2022, θα κάτσουμε, αγαπητέ Γιάννη Ρέτσο, και θα κάνουμε ταμείο να δούμε τι καταφέραμε. Κλείνω λοιπόν σημειώνοντας δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι η αποδοχή του πόσο σημαντική σε εθνικό επίπεδο είναι η στρατηγική και το ότι αυτή δεν είναι μόνο κομμάτι της, του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά μια σημαντική κυβερνητική πρωτοβουλία σε συνδυασμό με τους εταίρους. Ακούω επίσης και μια πρόσκληση σε αυτούς της κοινωνίας πολιτών, οι οποίοι έχουν διάθεση να υποστηρίξουν, διότι νομίζω ότι η κοινός τόπος είναι η προσπάθεια του να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την διατήρηση αυτού το οποίο κάνει την Ελλάδα χωριστή. Και, just to put it in English, stay tuned, because it's going to be quite exciting over the next few months. Ευχαριστώ όλους για μια εξαιρετική συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.